en kilométrage illimité et transmet le son on l'a empêché piste au pays d'évoluer. Και τέλος, το κομμάτι νομίζω που πολλές και πολλοί περιμέναμε, διότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας καίνε, η εξωτερική μας εμφάνιση. Να υποδεχθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πλαστικοχειρουργό κυρία Χριστοφορίδου Χριστίνα, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στη ρινοπλαστική και θέλουμε να μας λύσει κάποιες απορίες σχετικά με την ανοιχτή ρινοπλαστική. Κυρία Χριστοφορίδου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο που μπορείτε να διαθέσετε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι μία όμως. Αυτό που φοβόμαστε, η ρινοπλαστική τελικά, κυρία Χριστοφορίδου, αλλάζει όλο το πρόσωπο? Ναι, πραγματικά είναι θεματικό ότι επειδή η μύτη είναι το πιο προέχον σημείο του προσώπου μας, η ρινοπλαστική αλλάζει θεματικά ολόκληρο το πρόσωπο, μας γλυκαίνει, σμιλεύει τις ατέλειες στο σχήμα και το μέγεθος της μύτης, και αυτό πρέπει να το κάνει ο πλαστικός χειρουργός με σεβασμό στην ανατομία και τη λειτουργικότητά της. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι και γι' αυτό το λόγο βέβαια μπορεί κάποιοι να φοβούνται να προβούν σε αυτή την επέμβαση. Αλλά σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι καμιά φορά δεν είναι μόνο αισθητική αλλά και λειτουργική. Εσείς ως ειδικός πλαστικός ασχολείστε και με τη λειτουργική? Ναι, φυσικά. Πρωτευόντως με την λειτουργική αλλά και με την αισθητική ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, τα αισθητικά προβλήματα είναι ένας ρινικός ύβος, η καμπούρα δηλαδή γνωστή. Αν είναι το ακρορίνιο χοντρό ή πτωτικό, αν είναι μύτη μεγάλη φαρδιά ή στραβιά ή ακόμα και κοντή. Ταυτόχρονα όμως, τα λειτουργικά προβλήματα μπορεί να είναι μια στενή ειρηνική βαλβίδα που προκαλεί δύσπνοια, σχολείους ειρηνικού διαφράγματος, υπερτροφικές ειρηνικές κόγχες. Όλα αυτά πολύ συχνά προκαλούν και στους άντρες και στις γυναίκες ροχαλιτό και διαταραχές στον ύπνο, ακόμα και άπνοια σε παχύσαρκα άτομα. Ναι, γι' αυτό η ρινοπλαστική βελτιώνει εκτός από το αισθητικό κομμάτι και την ποιότητα της αναπνοής και της ζωής του ασθενούς. Και νομίζω ότι είναι και αρκετά συχνά στατιστικά προβλήματα όλα αυτά που αναφέραμε, τουλάχιστον και προς το λειτουργικό κομμάτι. Απασχολούν πολύ κόσμο που δεν το έχει εντοπίσει ακόμα, βέβαια. Βεβαίως, και φοβούνται πολύ, γιατί συνήθως απευθύνονταν παλιά σε ορειλά. Τώρα η πλαστική χειρουργική έχει προχωρήσει και στη λειτουργική αποκατάσταση πέραν της αισθητικής. Μάλιστα, αυτό να το διευκρινίσουμε. Ξέρει ο κόσμος και να μην φοβάται. Να μην φοβάται λοιπόν. Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για την επέμβαση, πόση ώρα διαρκεί, με τι αναισθησία γίνεται κάτι που φοβίζει πολλούς. Βεβαίως. Κοιτάξτε, παίρνετε πρώτα ένα πλήρες ιστορικό, οπότε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όλα αυτά γίνεται λεπτομερής πρόληψη και αντιμετώπιση των ενδεχομένων πιθανών προβλημάτων και φυσικά εξέταση από αναισθησιολόγο. Οπότε η αναισθησία γίνεται, διαρκεί περίπου 1-3 ώρες ανάλογα με το πρόβλημα. Γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία, αλλά αν υπάρχουν μικρά προβλήματα όπως μια μικρή διόρθωση του ακρορίνιου, μπορεί να γίνει και με τοπική αναισθησία, με μέθη. Γίνεται παρασκευή και τα λοιπά, και σμίκριση, μεγέθυνση των οστέινων και χόνδρινων τμήματων της μύτης. Μάλιστα, τώρα να ρωτήσουμε ποια είναι η νέα τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστικής και ποια είναι τα πλεονεκτήματά της, δηλαδή γιατί κάποιος να προτιμήσει αυτή την τεχνική και αν αυτό είναι θέμα περισσότερο του γιατρού, αν την γνωρίζει ή αν είναι και μέσα στις πιθανές επιλογές που μπορεί να συζητήσει ο γιατρός μαζί με τον ασθενή. Καταρχάς πρέπει να την γνωρίζει και να έχει εκπαιδευτεί ο γιατρός. Εγώ την εκπαιδεύτηκα στην ανοιχτή ρινοπλαστική όταν έκανα μετεκπαίδευση, εξειδίκευση στην προηγμένη αισθητική χειρουργική σε Λονδίνο, Μερβούλη, Βαρκελόνη, που οι καθηγητές μου ήταν πάρα πολύ εξειδικευμένοι στο κομμάτι της ανοιχτής ρινοπλαστικής και κάναμε και πολλές επανεπεμβάσεις. Όταν ακόμα στην Ελλάδα δεν ήταν γνωστή η ανοιχτή ρινοπλαστική. Σήμερα είναι πιο ευρέως διαδεδομένη. Πόσο καιρό έχει εδώ στη χώρα μας που ασκείται? Όχι, έχει αρκετά χρόνια. Απλά λίγοι τη γνωρίζουν, λίγοι έχουν εκπαιδευτεί. Μάλιστα. Καλά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή να το έχεις γνωρίσει και να έχεις κάνει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Δεν αρκεί να το έχεις δει δηλαδή, σε ένα συνέδριο μια-δυο μέρες. Πρέπει να έχεις εμπειρία. Να το έχεις ζήσει αυτό το... και να το έχεις διαβάσει φυσικά. Μάλιστα. Τώρα, η ανοιχτή ρινοπλαστική σήμερα, η παλιά μέθοδος είναι η κλειστή. Η κλειστή μέθοδος που γίνονταν η κλασική, η παλιά. Τώρα, σήμερα η ανοιχτή έχει το πλεονέκτημα ότι δίνει ακρίβεια και λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί και να προλαβαίνει τις επιπλοκές. Η παλιά η κλασική γινόταν με τομές μέσα στα ρουθούνια, όμως δεν έβλεπε ο χειρουργός, δεν έβλεπε καλά τις δομές τις ρινικές και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει κάποια δύσκολα προβλήματα ή να ελέγξει τη ρινική βαλβίδα
Όλα γινόταν λίγο στο περίπου. Σήμερα όμως η ανοιχτή ρινοπλαστική μπορεί να αντιμετωπίσει το πολύ στραβό διάφραγμα, τη στενή βαλβίδα, την αναπνευστική δυσκέρεια, τις επανεπεμβάσεις που η μύτη είναι κατεστραμμένη από άλλες επεμβάσεις, υπάρχει ίνωση, υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία, λείπουν τμήματα, μπορεί να λείπει διάφραγμα, μπορεί να λείπει κάποιο κομμάτι, οπότε πρέπει να μπει χόνδρος, είτε από το αυτί, είτε από τη μύτη, αν υπάρχει ή πολλές φορές δεν υπάρχει. Σε δύσκολα αν δηλαδή περιστατικά. Αν έχουν γίνει επανεπεμβάσεις, ναι. Μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε χόνδρο από τα πλευρά. Το θέμα είναι ότι δίνει άμεση όραση, γιατί η τομή γίνεται στη στυλίδα, είναι το τμήμα ακριβώς ανάμεσα στα ρουθούνια, ανασηκώνεται το δέρμα και ο πλαστικός χειρουργός βλέπει ακριβώς που είναι το πρόβλημα και κάνει μόνο τις απαραίτητες μικροδιορθώσεις με ακρίβεια και μετρήσεις χάρακα, χωρίς να φέρει ιστούς τα τυφλά και στο περίπου. Όπως γινότανε με την κλειστή δηλαδή. Μάλιστα. Επίσης προλαβαίνεται και διορθώνεται η αναπνευστική δυσχέρεια με την τοποθέτηση ειδικών αυτόλογων χόνδριων ονμόσχευμάτων, συνήθως από το διάφραγμα. Αυτά που λέγονται spreader grafts μπαίνουν εκατέρωθεν της ρινικής βαλβίδας, της στενής ρινικής βαλβίδας και την ανοίγουν και μπορεί ο ασθενής μετά να αναπνέει πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό είναι το θέμα, κυρία Χριστοφορίδου, πολλούς απασχολεί μετά εγώ πώς θα αναπνέω και η φάση της αποκατάστασης και της αποθεραπείας. Και πολλές φορές βλέπαμε ωραίες μύτες οι οποίες δεν ανέπνεαν. Ναι. Εξαιρετικά όμορφες, αλλά δεν έκαναν τη δουλειά τους, κατά μία έννοια. Άρα λοιπόν εδώ πέρα τι γίνεται, πόσες μέρες κρατάει η αποθεραπεία και αν κάποιος χρειάζεται να περάσει μέρες στην κλινική. Ναι, η αποθεραπεία είναι μία εβδομάδα περίπου, που ειδικά τις πρώτες 2 με 3 μέρες υπάρχει έντονο ίδημα και μπορεί να υπάρχουν και κάποιες μελανιές, αλλά μπορεί να κυκλοφορήσει κανονικά. Υπάρχουν δηλαδή ασθενείς μου που κυκλοφορούν ακόμα και με γύψο, δεν πτωούνται. Και δεν χρειάζεται να μείνουν μέσα στην κλινική μετά την επέμβαση. Μπορούν να φύγουν κατευθείαν να πάνε στο σπίτι τους με έναν άρθηκα στη μύτη για μία περίπου εβδομάδα. Επίσης αυτό από οικονομικής απόψεως είναι και πιο συμφέρον και για τον ίδιο τον ασθενή, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μια ερώτηση που ίσως όλοι να θέλουν να την κάνουν, φαίνεται πολύ η τομή μετά. Πώς είναι το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή? Η τομή αν γίνει σωστά, εκεί βρίσκεται το θέμα της εμπειρίας και της γνώσης. Αν γίνει σωστά και ξέρει ο πλαστικός χειρουργός την ανοιχτή ρινοπλαστική καλά, μετά από 1 μήνα ψάχνεις να τη βρεις πρώτον. Το ίδιο ισχύει και για το λεγόμενο είδημα που πολλοί λένε ότι υπάρχει μετά την ανοιχτή ρινοπλαστική. Αν γίνει σωστή παρασκευή των ιστών, εφόσον υπάρχει γνώση φυσικά και κατάλληλη τεχνική, πάλι το είδημα είναι λίγο, ίσως λίγο μεγαλύτερο από την κλειστή ρινοπλαστική, όμως επανέρχεται αρκετά σύντομα. Μα, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, διότι σίγουρα απασχολεί πολύ κόσμο. Και τα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν κοιτάμε τώρα πώς θα είμαστε σε 1-2 εβδομάδες, αν θα είμαστε λίγο παραπάνω πρισμένοι, λιγότερο. Εμάς μας ενδιαφέρει το μακροπρόθεσμο τελικό αποτέλεσμα. Και επίσης ένα πολύ συχνό λάθος που ίσως κάνουν οι ασθενείς που πηγαίνουν στους πλαστικούς χειρουργούς είναι ότι θέλουν να διαλέξουν αυτή ποια μύτη τους ταιριάζει και όχι τι τελικά ταιριάζει στο πρόσωπό τους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλουμε κατά μία έννοια μια ξένη μύτη επάνω μας. Το συναντούμε συχνά αυτό σαν αποτέλεσμα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές οι ασθενείς το κάνουν αυτό, αλλά πολλές φορές φταίνε και οι γιατροί. Οι οποίοι δεν είναι καλά εκπαιδευμένοι και κάνουν την ίδια μύτη σε όλους τους ασθενείς τους. Και δεν πρέπει να υποκύπτουν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που νομίζει ο ασθενής ότι είναι. Σωστό είναι το δικό του πρόσωπο. Σωστό και αυτό. Γιατί και εγώ πολλές φορές δέχομαι πιέσεις. Ναι, σίγουρα. Και τους εξηγώ ότι αυτό που θέλεις δεν θα είναι ωραίο, δεν θα σου ταιριάζει. Θα πρέπει, επειδή έχεις ζυγωματικά, επειδή έχεις γωνίες, τυγνάθο, επειδή είσαι άντρας ή επειδή είσαι γυναίκα ή επειδή είσαι νέα γυναίκα, επειδή είσαι μεγάλη γυναίκα, θα πρέπει να γίνει κάτι που να ταιριάζει. Οπότε η δική μου προσέγγιση είναι εξατομικευμένη σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Με στόχο η νέα βελτιωμένη μύτη να φαίνεται φυσική και να δένει αρμονικά στο εκάστοτε πρόσωπο, σύμφωνα πάντα με την ανατομία του προσώπου του, με το φύλο, αν είναι άντρας ή γυναίκα, και με την ηλικία. Άλλη μύτη έχει 20χρονη, φυσικά. Άλλη πρέπει έχει 50χρονη. Mm-hmm. Γιατί έρχονται και 50χρονες και 60χρονες και για αναπνευστικά προβλήματα. Έτσι. Και γιατί η μύτη όσο περνάνε τα χρόνια πέφτει σιγά σιγά. Όπως και όλες οι δομές του προσώπου, φαντάζομαι, ναι. Και το αποτέλεσμα πρέπει να είναι φυσικό, αφού ο στόχος τουλάχιστον δικός μου και των πλαστικών συναδέρφων μου είναι η τελειοποίηση της υπάρχουσας μύτης και
και όχι η δημιουργία μιας ξένης copy-paste μύτης. Μάλιστα. Και ακούγοντας... αυτό, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικές φορές πολύ λάθος αποτελέσματα. Δύο γιατρούς να μιλάνε, η τοποθέτηση είναι ο πολικός μηχανικός, αλλά μπορώ να πω ότι η ρινοπλαστική συνδυάζει λειτουργία, αισθητικό αποτέλεσμα, ακριβώς, τέχνη και τεχνική. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων τα οποία πρέπει να γίνει πολύ προσεκτική. Και που τελικά έχει σημασία στην ψυχολογία του ανθρώπου, έτσι, που και θα αναπνέει σωστά και θα έχει το πρόσωπο το οποίο θέλει. Και αλλάζει πάρα πολύ. Αλλάζει θεαματικά. Έτσι, έτσι, είναι μια μεγάλη μύτη. Αλλάζει τελείως το πρόσωπο, γίνεται μια νέα, ειδικά στις γυναίκες που έχουν τεράστια μύτη, τις βοηθάει ψυχολογικά πάρα πολύ, γιατί γλυκαίνει αυτό το πρόσωπό της, της αδικεί αυτή η μύτη και μπορούν να ξεκινήσουν με άλλη ψυχολογία, είναι πολύ χαρούμενες. Σίγουρα πάντως το έχουν κάνει, μου λένε έπρεπε να το κάνω νωρίτερα. Νωρίτερα. Σίγουρα πάντως η πλαστική χειρουργία πρέπει να ξέρετε να μας προσεγγίζετε όλους εμάς, τους ασθενείς που ερχόμαστε σε εσάς και με την έννοια της ψυχολογίας, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι και εσείς πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Ναι, γιατί ισχύει. Και εμείς έχουμε και εμείς τα άγχη μας. Δεν είμαστε τέλειοι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Έτσι ακριβώς. Και βασικά επειδή η πλαστική χειρουργία έχουν δεχτεί πάρα πολύ. Έχουν δεχτεί κάποια θέματα ταμπού, έχουν δεχτεί λίγο ρατσισμό, ότι άπατε να αλλάξετε και αφήστε τον άνθρωπο να γεράσει με την ηλικία του. Ναι, ναι. Αν κάτι κάποιος θέλει να το αλλάξει πάνω του, για ποιο λόγο να γίνεται στόχος σχολείων? Υπάρχει, αυτό γίνεται συνήθως από κόμπλεξ και ζεία και ανασφάλεια. Έτσι, πρέπει να ξεπεραστεί σιγά σιγά και πρέπει να κοιτάμε τα θετικά. Κάθε δουλειά έχει θετικά και αρνητικά. Ας μην μένουμε στα αρνητικά, ας κοιτάξουμε και λίγο και τα θετικά. Την ποιότητα ζωής, όπως λέμε, μας προσφέρει όλο αυτό. Ακριβώς. Κυρία Χριστοφορίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή ευχαριστώ την ενδελεχή συζήτηση. Είναι ένα δύσκολο θέμα, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε με τον οποιονδήποτε, θέλει κάποιον ειδικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Επίσης, γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που για μία ακόμα φορά ήσασταν στο Sunday Focus. Είσαι στο Sunday Focus και φαίνεται και από το Soundcast ότι μας αγαπάτε και εμείς σας αγαπάμε.